Εσείς ένας άνθρωπος του αθλητισμού και σαν επάγγελμα και σαν αθλητής και σαν προπονητής, είστε ικανοποιημένος από την κατάσταση που αντιμετωπίζουν οι πρωταθλητές μας, οι Ολυμπιονίκες μας, τον Άγιο Κοσμά? Εδώ στην Καλαμάτα έχουμε καπαφλές σε 10 μέρες. Και ο στίβος, δεν είναι μόνο το ποδόσφαιρο και το μπάσκετ που φυτοζωούν, γενικότερα υπάρχει πρόβλημα. Και υπάρχουν χορηγίες, έχουμε τράπεζες, εταιρείες κινητής τηλεφωνίας. Έχει μπει δηλαδή και το ιδιωτικό κεφάλαιο και στηρίζει τους αθλητές. Λοιπόν, αναφέρατε τον Άγιο Κοσμά. Να σας πω λοιπόν ότι αυτές οι εγκαταστάσεις όταν φτιάχτηκαν το 2004 φτιάχτηκαν με μια λογική να είναι προσωρινές και μετά να αποσυρθούν. Μέσα σε τόσα χρόνια, δηλαδή μέχρι το 2017, μεσολάβησαν 13 χρόνια, λειτουργούσαν χωρίς άδεια. Να μην πω παράνομα, αλλά εν πάση περιπτώσει δεν υπήρχε άδεια. Για πρώτη φορά αδειοδοτήθηκαν οι εγκαταστάσεις το 2015. Με τη σημερινή κυβέρνηση. Αποκαταστάθηκαν σε ένα βαθμό οι ξενώνες, προσπαθήσαμε να νοικοκυρέψουμε λίγο τις συνθήκες διαβίωσης των αθλητών, αλλά πρέπει να ξέρετε ότι είναι μια εγκατάσταση στην οποία δεν μπορείς να επενδύσεις και πολλά λεφτά, ο Άγιος Κοσμάς, διότι υπάρχει συμφωνία της πώλησης του χώρου. Βεβαίως, στα πλαίσια της συμφωνίας, έχει υπαρθεί πρόνοια κάθε εγκατάσταση προκειμένου να διαλυθεί. Πρώτα η ανάδοχος εταιρεία που θα πάρει το χώρο να έχει φτιάξει την αντίστοιχη εγκατάσταση κοντά. Κοιτάξτε, στηρίζουμε πάρα πολύ τους αθλητές όσο μπορούμε. Πρέπει να ξέρετε ότι το 2015 υπήρχαν οφειλές στους πρωταθλητές μας από τα πριμ, τα Ολυμπιακά και τις διακρίσεις στο διεθνές επίπεδο. Οφειλές που ξεκινούσαν από το 2011, δηλαδή χρωστούσε η πολιτεία γύρω στα 6 με 7 χρόνια. Εμείς έχουμε μέσα σε ένα χρόνο έχουμε αποπληρώσει το 11, το 12 και ένα μέρος του 13 και φέτος θα αποπληρώσουμε ακόμα 1,5 με 2 χρόνια. Όπως καταλαβαίνετε όλα μαζί δεν μπορούν να γίνουν, να είμαστε ρεαλιστές. Δεν υπάρχει πλέον ο ΠΑΠ, ο οποίος ήταν εκείνη η αγελάδα με την οποία αρμέγαμε χρήματα και ζούσε ο ελληνικός αθλητισμός πλουσιοπάροχα. Ωστόσο υπάρχει μια τάξη πλέον, μια νοικοκυροσύνη. Θα εξοφληθούν τα πριμ των παιδιών που οφείλονται το υπόλοιπο του 2013, του 2014 και βεβαίως μετά, έτσι πρέπει να γίνει, θα πάμε στις επιβραβεύσεις των αθλητών μας του 2016, δηλαδή των Ολυμπιακών Αγώνων της Βραζιλίας. Από εκεί και πέρα πρέπει και οι ομοσπονδίες να συνεισφέρουν. Οι ομοσπονδίες φέτος έχουν κατά 2 εκατομμύρια μεγαλύτερο προϋπολογισμό. Παρά τις δυσκολίες δεν υπάρχει μείωση, αλλά υπάρχει αύξηση σε σχέση με το 2015 και το 2016. Πρέπει να υπάρχει τάξη, πρέπει να υπάρχει διαφάνεια. Δεν είναι σε όλες τις ομοσπονδίες η καλύτερη δυνατή κατάσταση. Υπάρχουν και ζητήματα που άπτονται και του ελέγχου που πρέπει να γίνει. Πρέπει να ελεγχθούν πάρα πολλοί από αυτούς, ενδεχομένως να καταλογιστούν και ευθύνες για κακοδιαχείριση σε μερικές ομοσπονδίες. Όλα αυτά, όπως καταλαβαίνετε, συνιστούν ένα περιβάλλον το οποίο δεν είναι πάντα το καλύτερο δυνατό.